γνώμη. Επειδή η κοινή γνώμη δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ισολογισμούς, προϋπολογισμούς, κωδικούς, θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής είναι διαφορετικές. Δηλαδή σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εγώ βλέπω να κάνεις αυτό και εκείνο να μένει πίσω. Κάνεις εκείνο και εκείνο μένει πίσω. Επειδή λοιπόν ο κόσμος δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εκπαιδευμένος στο τι σημαίνει δημόσια διοίκηση, κάπου κατά κάποιον τρόπο ενδεχομένως και να αδικεί ακόμα και κάποιες δικές σου δράσεις. Και να λέει τι τις χρειαζόμαστε, τι τα χρειαζόμαστε αυτά τα εξαιρετικά φυλάδια που έχεις εδώ, όταν δεν έχω σχολεία. Σε αυτό λοιπόν τι απαντάς σε ένα πολίτη για να τον βοηθήσεις να εκπαιδευτεί καλύτερα. Η παιδεία και η υγεία. Είναι ένα... Η υγεία μάλλον και η παιδεία είναι τα δύο πρωτεύοντα αγαθά τα οποία πρέπει να έχει ένας πολίτης και που πρέπει να προσφέρει τόσο η κεντρική διοίκηση του κράτους όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα πάνω σε αυτό τον πυλώνα θα πρέπει να κινούνται και, και οι κεντρικές και διοικήσεις του κράτους, η κυβέρνηση, οι υπουργοί και η τοπική αυτοδιοίκηση με τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους. Σε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση, ούτε στην υγεία ούτε στην παιδεία. Μιλάω για την προσωπική μου άποψη, μπορούν κάποια άλλα θέματα να παραμεριστούν χρονικά και να πάνε λίγο πιο πίσω, ακόμη και έργα θα μπορούσαν να πάνε λίγο πιο πίσω, δίνοντας προτεραιότητα υγεία και παιδεία. Η παιδεία και η υγεία είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Για μένα προτεραιότητα έχει η υγεία, για άλλους έχει η παιδεία. Αφορά όμως περισσότερο κόσμο η παιδεία από ότι η υγεία. Εγώ βλέπω το εξής, ενώ το πρώτο στο αγαθό είναι να έχουμε την υγεία μας, βλέπω ότι την παραμελούν πάρα πολλοί κόσμοι, ας πούμε, και ασχολούνται με άλλα πρόσκαιρα πράγματα στη ζωή τους. Θα τα πούμε αργότερα. Ναι, βέβαια, θα μιλήσουμε για το κομμάτι σου. Πριν φύγουμε, επειδή είπαμε θα κάνουμε έτσι και μια σύνοψη της διετίας, είναι κάποια άλλη στιγμή που θέλω να μείνω. Παρόλο που μέσα στη διετία σαφώς υπήρχαν και πολλοί και καλές επιτυχίες και δημιουργικά πράγματα και σε επίπεδο έργων και σε επίπεδο υπηρεσιών, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο 21ος αιώνας είναι πλέον μόνο υπηρεσίες, ειδικά σε μια πόλη που όπως την περιέγραψες έχει την κάρη και σε μήκος και σε ύψος. Είχαμε μια άσχημη στιγμή, είχαμε εκείνο το επεισόδιο νομίζω πέρσι το Μάιο. Έγινε ένας χειρισμός από τη Δημοτική Αρχή, ο οποίος εκτιμήθηκε ότι δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατόν. Είναι δύο στιγμές λοιπόν που κατά κάποιο τρόπο σημάδεψαν αρνητικά αυτή την πρώτη διετία. Ένα σχόλιο σε αυτό. Ναι, όσο αφορά το γεγονός το οποίο συνέβη πέρυσι το Μάιο και προφανώς αναφέρεσαι στην ιστορία που έγινε στην κεντρική με την πλατεία, αστυνομία. Με την αστυνομία και τους πολίτες που ήταν αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Πιστεύω ότι αυτό ξεκίνησε από μια αστοχία και μια επιπολαιότητα των στελεχών της αστυνομίας, οι οποίοι δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους, πάνω σε μια συμπεριφορά πολιτών έχασαν την ψυχραιμία τους και οδήγησαν τα γεγονότα. Δεν ήταν εικόνα αυτή που παρουσιάστηκε. Εγώ μίλησα και στο Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχει εικόνα, να είναι ο άλλος γονατισμένος κάτω και να το χτυπάει με τον γκλοβ. Μου θύμισε τις εποχές, επειδή εγώ... Τα είδαμε στο βίντεο αυτά, την περίοδο της δικτατορίας και του Πολυτεχνείου, ήμουν στην ηλικία των 17-18 ετών, μου θύμισε αυτές τις εικόνες που καμιά φορά δείχνουν στα ντοκιμαντέρ. Δυστυχώς. Για την 7ετία οι τηλεοράσεις σε παιδιακές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο και για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πράγματι δεν ήταν καλή εικόνα. Ίσως από τη Δημοτική Αρχή δεν γίνανε κατάλληλοι χειρισμοί, αλλά τώρα γινόμαστε μετά Χριστό προφήτες. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να εκτιμήσουν την κατάσταση και το τι έπρεπε να κάνουν. Μην το κρίνουμε ύστερα από ένα χρόνο. Φυσικά. Εκείνη τη στιγμή είχαμε όλοι στα χέρια τους μια καυτή πατάτα και έπρεπε να τη διαχειριστούμε. Μην ξεχνάτε ότι ήρθαν από όλο το λεκανοπέδιο Αττικής για να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία. Και δυστυχώς λυπάμαι γι' αυτό. Τους καλούσαν παρατάξεις αντιπολίτευσης. Αυτό δεν ήταν σωστό. Ας έβγαινε ο λαός της Νέας Μύρνης. Καλά, είχε και λαό της Νέας Μύρνης, είχε χιλιάδες κόσμο, έτσι. Βεβαίως. Νομίζω... Αλλά είχαν μαζευτεί και από άλλες περιοχές, βεβαίως. Δηλαδή, κατόπιν του καλέσματος. Ευκαιριακά, ναι. Εκεί ήταν το λάθος. Διότι δεν ήταν δυνατόν να μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι παρεκτρέπονται σε άλλες περιοχές να έρθουν να εκτονωθούν στην πόλη σύμφωνα με το γεγονός αυτό. Και μην ξεχνάμε το εξής. Όταν έγινε η διαμαρτυρία,
παραλίγο να χάσει τη ζωή του ένας αστυνομικός. Το είδαμε όλοι. Δεν είναι. Ούτε αυτό είναι καλή εικόνα. Σαφέστατα. Ούτε η εικόνα των αστυνομικών που χτυπούσα έναν ύμπορο πολίτη με τα κλόψ, ας πούμε, σαν να ήταν. Τι να πω, δηλαδή. Ούτε ένας εγκληματίας, όπως βλέπουν, δεν τους συλλαμβάνουν έτσι. Τους πηγαίνουν μια χαρά στα δικαστήρια. Δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Από εκεί και πέρα. Ήταν και εικόνα αυτή, 20 άνθρωποι να έχουν πέσει με μανία σε έναν άνθρωπο νέο είτε ηλικιωμένο, ο οποίος έκανε τη δουλειά του αυτή τη στιγμή, εκτελούσε τις αντιδολές των αναγκαίων, να του προσπαθήσουν να του αφαιρέσουν. Μέγα λάθος, μέγα λάθος και αυτό. Δηλαδή, αλίμονο, αυτά είναι απάνθρωπα και από τις δύο πλευρές. Θα πρέπει εμείς να έχουμε την οριμότητα να προφυλάξουμε αυτές τις καταστάσεις. Αλλά εκείνες τις μέρες ήταν όλα πάνω στην οργή και. Προσπαθούσε η δημοτική αρχή να τα αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο. Ίσως τώρα κρίνουμε ότι δεν το χειρίστηκε καλά. Αν με ρωτάγατε εκείνες τις μέρες, σας έλεγα πολύ καλά το χειρίστηκε. Τώρα μπαίνει η αμφιβολία εκ του αποτελέσματος είστε από ένα χρόνο. Είναι διαφορετική όμως η συνθήκη σήμερα από τότε. Το μήνυμα από την παρουσία αρκετών χιλιάδων νεοσμιονιωτών, ποιο ήταν για σένα, πέραν των δύο καταστάσεων. Δημοκρατικά. Ο πολίτης που διαμαρτυρήθηκε δημοκρατικά και χωρίς παρεκτροπές και καταστροφές σημείων της πόλης, είτε κάδο είτε αυτοκινήτων συμπολιτών μας, πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Ξύπνησε μέσα του το αίσθημα, ξέρω εγώ, της δικαιοσύνης, ότι το αστυνομικό όργανο παρεκτράπει, αλλά ξέρετε, όταν γίνεται η βία φέρνει βία, χάνεις και το δίκιο σου εκείνη τη στιγμή. Φυσικά, φυσικά. Δηλαδή, το γεγονός με τον πεσμένο αστυνομικό αδίκησε την όλη ειρηνική διαμαρτυρία της πλειονότητας των πολιτών, οι οποίοι δικαίως διαμαρτυρήθηκαν και πολύ καλά κάνουν. Και αύριο, άμα συμβεί και πάλι, θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Όχι όμως να μαζέψουμε και στοιχεία από όλη την Αθήνα να τα καλέσουμε να έρθουν εδώ να εκτονωθούν. Είχαμε και τέτοιο. Εκεί ήταν λίγο το λάθος. Είχαμε και τέτοιο. Βέβαια, σε μια συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων δεν μπορείς να το περιφρουρήσεις αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο. Ας φύγουμε και από αυτή την στιγμή στη διετία. Πάμε λίγο πιο πίσω. Ολοκλήρωσες την προηγούμενη σου θητεία με ποια θέση? Στη δημαρχιακή θητεία. Ναι, ναι, πριν τις προηγούμενες εκλογές. Στις προηγούμενες εκλογές το 2019 ήμουν αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης. Οπότε στο ίδιο κομμάτι. Ναι. Άρα παρέλαβες από όχι, σένα ουσιαστικά. Μάλιστα, όχι αντιδήμαρχος, ήμουν εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αλλά το αντικείμενο ήταν το αντικείμενο, άρα δηλαδή, παρέλαβες από σένα. Στην κοινωνική υπηρεσία είμαι από τον υπεύθυνο της κοινωνικής υπηρεσίας από τον Γενάρη του 2018. Ωραία, το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω πριν πάμε μεμονωμένα σε δράσεις, επειδή έχεις μια εικόνα και την έχεις αρκετά χρόνια, η ανταπόκριση του κόσμου ποια είναι μέχρι στιγμής σε όλο σας το έργο? Πέραν το αν το ξέρει και αν το βλέπει, αν ανταποκρίνεται. Είναι θετική. Σίγουρα είναι θετική και μήνα με το μήνα βελτιώνεται περισσότερο αυτή η θετικότητα και η συμμετοχή του κόσμου. Τι γίνεται όμως? Εγώ περίμενα, επειδή είναι θέματα υγείας και λόγω COVID, αυτή την περίοδο, την χρονική περίοδο της πανδημίας και τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα, η συμμετοχή του κόσμου και η ανταπόκριση σε αυτά που προσφέρει η κοινωνική υπηρεσία να είναι πολύ μεγαλύτερη. Δυστυχώς, ο κόσμος την υγεία του την παραμελεί. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας, μέσω του ελληνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων προαγωγής υγείας, του λεγόμενου ΕΔΙΠΗ, που έχω την τιμή να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέσω και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη δημιουργία του ΚΕΠ Υγείας για το Δήμο Νέας Μύωνης, να αυξήσουμε αυτή τη συμμετοχή του κόσμου, να τον παροτρύνουμε ώστε να προστατεύσει την υγεία του. Σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει για 11 τουλάχιστον θανατηφόρα νοσήματα που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παγκοσμίως. Οπότε υπάρχει κάποια θέρμη από τον κόσμο και απλά θέλετε αυτό να το, ναι, να το αυξήσει. Θα περίμενα να είναι μεγαλύτερη. Πάμε λίγο τώρα. Χώρισέ μου το κομμάτι σου σε ενότητες για να μην πω εγώ τι γνωρίζω. Ναι. Έχω σένα να μου το περιγράψεις. Στην κοινωνική υπηρεσία ασχολούμαστε με πάρα πολλές δράσεις
είτε κοινωνικής πολιτικής, είτε αλληλεγγύης, είτε πρόληψης υγείας. Στο Δήμο Νέας Μύωνης έχει δημιουργηθεί από το 2016 το λεγόμενο ΚΕΠ Υγείας. ΚΕΠ Υγείας είναι Κέντρο Προστασίας Υγείας. Με το ΚΕΠ Υγείας τι δίνουμε σημασία? Δίνουμε σημασία στην πρόληψη. 11 θανατηφόρων νοσημάτων, όπως προείπα, τα οποία μας ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω το εξής: το ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής, το μελάνωμα, τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου, του προστάτου, τον καρκίνο του μαστού, καρδιακιακά νοσήματα. Και ψυχική υγεία βλέπω, Βλέπω κατάθλιψη, άνοια, βλέπω και ψυχική υγεία. Και τελευταία έχει προσθεθεί και ο COVID, για τον οποίο δίνει μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Το κομμάτι της χρηματοδότησης προέρχεται από... Το κομμάτι της χρηματοδότησης... Πώς χρηματοδοτούνται αυτές τις δράσεις? Αυτά είναι από την επιχορήγηση που παίρνουν... Όχι, δεν παίρνουν επιχορήγηση, από τις δαπάνες που προβλέπει από το κεντρικό ταμείο... Από τον προϋπολογισμό του Δήμου, λοιπόν. Δεν έχετε προϋπολογισμό δικό σας? Δεν έχουμε προϋπολογισμό, ανήκουμε στην κεντρική δομή του Δήμου Νέας Μύωνης. Πλην όμως, θέλω να πω, όσες δράσεις κάνουμε στην κοινωνική πολιτική, δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι είμαστε οικονομικότατοι. Πες μου και εμένα πώς γίνεται. Οικονομικότατοι πέρσι. Έχουμε πάρα πολλούς μικροχορηγούς. Και εθελοντές, ίσως. Έχουμε και εθελοντές. Δηλαδή, θέλω να πω για τους μικροχορηγούς, έτσι για να δώσω μια εικόνα στους ακροατές. Βεβαίως. Είναι περίπου 70 με 80 μικροχορηγοί. Άλλος μεγαλύτερος, άλλος... Τι θα πει μικροχορηγός, πώς το εξηγείς? Άλλος μπορεί να προσφέρει, ξέρω εγώ, σε είδος. Κάνουμε αιμοδοσία, παράδειγμα. Τα εμφιαλωμένα νερά, τις πορτοκαλάδες, τα αναψυκτικά, τα κέικ τα οποία χρειάζονται. Δεν αγοράζουμε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είναι από χορηγούς, απευθυνόμαστε εγγράφως σε εταιρείες με επίσημο τρόπο. Τους λέμε ότι θα κάνουμε, παράδειγμα, την αιμοδοσία, θα κάνουμε αυτή τη δράση της κοινωνικής πολιτικής και κατά 99% ανταποκρίνουν. Mm-hmm. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι ότι πέρα των μικροχορηγών έχουμε τους εθελοντές. Οι εθελοντές οι οποίοι ασχολούνται με την κοινωνική υπηρεσία, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, πλησιάζουν τον αριθμό των 200 ατόμων. Είναι πράγματι συγκινητική η προσπάθειά τους. Έχουμε κάνει και παλαιότερα, πριν 2,5 χρόνια, μία βράβευση των εθελοντών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση, διότι πρέπει και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάτι θα κάνεις. Για να προσφέρουν στο συνάνθρωπο. Προσωπικό του Δήμου, ορισμένου χρόνου, αορίστου, μόνιμος... Η κοινωνική υπηρεσία πλέον. Μιλήσω για την κοινωνική υπηρεσία. Η κοινωνική υπηρεσία αυτή τη στιγμή έχει 48 άτομα. Mm-hmm. Επιστημονικό προσωπικό και απλό διοικητικό προσωπικό ή βοηθητικό προσωπικό. Φτάνει αυτό? Μη μου απαντήσεις, ποτέ δεν φτάνει. Κινείται η υπηρεσία στους ρυθμούς που θα ήθελες? Θα έφτανε αν υπήρχε μεγάλη απόδοση από όλους, άνω του 70%. Ποιοτικά λοιπόν. Επειδή δεν είναι ίδια η απόδοση, φυσικά, από όλους, θα έλεγα ότι υπολοιπόμαστε αυτή τη στιγμή, mm-hmm, διότι από αυτά τα 48 άτομα τα οποία σας λέω, στην ουσία επιφορτισμένα με πάρα πολύ φόρτο αντικειμένου εργασίας και με ικανότητες βέβαια να επιλύσουν τα θέματά τους, είναι 100 από 10, mm-hmm, αυτή τη στιγμή. Όχι ότι οι άλλοι δεν δουλεύουν. Φυσικά. Δεν είναι, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω και να προσφέρουν κάτι περισσότερο, mm-hmm, ώστε να, η κοινωνική υπηρεσία να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική. Δήμαρχος και αντιδήμαρχος οικονομικών που έχουν το πουγγί από το οποίο, εν πάση περιπτώσει, παίρνεις χρήματα. Ναι, δεν ρωτάω αν είναι ευαίσθητη στην υγεία. Πολλές πόσο ευαίσθητη είναι? Θα περίμενα να είναι περισσότερο ευαίσθητη. Ναι. Δηλαδή η κοινωνική πολιτική, η υγεία, η αλληλεγγύη απευθύνεται σε μια μεγάλη μάζα κόσμου. Και λόγω της δεκαετίας που μας πέρασε, λόγω των μνημονίων, υπάρχουν άτομα τα οποία στη Νέα Σμύρνη είναι ενταγμένα στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα οποία πλησιάζουν τις 2.000. Στο κοινωνικό παντοπολείο είναι περίπου 1.400 άτομα. Στο κοινωνικό φαρμακείο, στο ΚΕΠ Υγείας, είναι 2.000-3.000 άτομα, τα οποία χρήζουν ανάγκης οικονομικής υποστήριξης. Έρχονται αυτοί να εξυπηρετηθούν? Έρχονται.
Έρχονται, έτσι. Έρχονται βεβαίως, πάντα με κοινωνικά κριτήρια. Φυσικά, αλλά έρχονται. Δεν είναι γράφτηκα γιατί το δικαιούμαι, αλλά ντρέπομαι να εμφανιστώ. Όχι, έρχονται πράγματι. Έρχονται, παίρνουν φάρμακα, παίρνουν φαγητό. Διότι οι παροχές κοινωνικής υπηρεσίας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς για τα μάτια του κόσμου. Mm-hmm. Υπάρχει το κοινωνικό εισιτήριο. Μια μεγάλη παροχή, η οποία αυτή τη στιγμή εισιτίζει καθημερινά και το Σάββατο όμως, για 6 μέρες την εβδομάδα. Συντίζει περίπου 70 άτομα αυτή τη στιγμή στην πόλη. Υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο αναδείμνο, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, δίνει ένα επαρκή αριθμό τροφίμων, καθώς και ειδών πρώτης ανάγκης για προσωπική υγιεινή. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι παροχές. Όσοι είναι γεγραμμένοι δε στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, μέσω και της περιφέρειας Αττικής, γίνεται διανομή αναδείμνο ΤΕΒΑ. Οπότε όλη αυτή η ιστορία υποστηρίζονται πολλαπλώς αυτά τα άτομα, τα οποία είναι 2-3 χιλιάδες άτομα αυτή τη στιγμή, τα Μάλιστα. οποία χρήζουν οικονομικής υποστήριξης, αλλά και όχι μόνο, και ιατρικής υποστήριξης. Έχεις καθόλου εκτίμηση από τον προϋπολογισμό τι ποσοστό είναι το συνολικό, οι συνολικές μας δαπάνες γενικότερα προς την κοινωνική πολιτική? Αν έχεις μια εκτίμηση, ναι, είσαι ευρώ ή σε ποσοστό. Επειδή το συζητούσα, βάζοντας βέβαια και τους μισθούς των υπαλλήλων που ανήκουν στην κοινωνική. Βεβαίως και ελαστικά. Είναι λίγο ανελαστικά. Πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τη σημερινή εποχή θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο. 2% δηλαδή, περίπου, γύρω στα 50 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Είναι λίγο λιγότερο, γύρω στα 45 με 46 εκατομμύρια. Ναι. 2-3%. Ναι. Ναι. Είναι 2-3%, 3-3,5%. Ναι. Θα έπρεπε να είναι ακόμη περισσότερο. Και να είναι εκείνο που έχει μεγάλη σημασία, να είναι και στοχευμένα. Δηλαδή, ναι, και είναι το δεύτερο επίπεδο συζήτησης. Να πηγαίνει δηλαδή στοχευμένα σε αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη και όχι σε αυτόν που παρουσιάζεται ότι έχει ανάγκη. Αυτό είναι ένα πλήγμα το οποίο έχει όλο το ελληνικό κράτος και η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση. Θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένες οι στοχεύσεις σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, όχι που παρουσιάζονται ότι έχουν. Πιστεύεις δηλαδή ότι χρειαζόμαστε περισσότερο δουλειά σε αυτό τον... Χρειάζεται σε αυτό από την κεντρική διοίκηση του κράτους πάνω σε αυτό. Α, όχι από το Δήμο, όχι σαν πολιτική. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οι κατευθύνσεις και η εφαρμογή των νόμων γίνεται από το Δήμο. Τα κριτήρια δεν μπορεί να παίξει ο Δήμος μαζί. Με τα κριτήρια, όχι. Δηλαδή, πώς θα ενταχθεί κάποιος στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που παίρνει μια οικονομική ενίσχυση, είναι από την κεντρική διοίκηση. Εμείς έχουμε παροχές ως προς το θέμα της υγείας, της ιατρικής περίθαλψης, την παροχή φαρμάκων, της πρόληψης. Έχουμε παροχές, βάζουμε τα δικά μας κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν μου επιτρέπετε, αν και συνήθως εγώ δεν εκφράζω γνώμη, πράγματι αυτή τη διετία αυτό το ποσοστό νομίζω ότι αξίζει να είναι, όχι αξίζει, πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τις δουλειές τους, που σημαίνει ότι ενισχύεται περισσότερο αυτό το κομμάτι το οποίο πρέπει να δικαιούται. Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα στην νεολαία μας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην νεολαία μας. Λόγω και COVID αυτή την περίοδο, ακούμε και στη μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις εκμεταλλεύσεις που γίνονται από ορισμένους εργοδότες, που τους δίνουν ίσως και το δώρο, ίσως και ναι, το... Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Είναι ασχολίαστο αυτό. Είναι κρίμα αυτό. Είναι ασχολίαστο. Να συμβαίνει, ας πούμε. Πολύ ευγενικός είσαι με το κρίμα. Ναι. Σύνολο λοιπόν υπηρετείς αυτό το τομέα πόσα χρόνια? 3,5 χρόνια. Αύριο ας πούμε λοιπόν ότι αλλάζεις αντικείμενο. Ναι. Στις επόμενες δημοσίες αλλάζεις το αντικείμενο. Και παραλαμβάνει ένας επόμενος. Θα βρει προστιθέμενη αξία από το έργο σου? Δημήτρη, άκουσα. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Εγώ ποτέ δεν μασάω τα λόγια μου στη δέντη. Ο Δήμαρχος μου έκανε την τιμή να ανανεώσει τη θητεία μου και να με ορίσει αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής υγείας και αλληλεγγύης τουλάχιστον μέχρι 31 Οκτώβρη του 2022. Άρα δεν είναι θέμα δημερεσιών να αλλάξω. Ναι, εννοώ μόλις κλείσει ο κύκλος αυτός. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αντικείμενο. Και επειδή το αγαπάω ιδιαίτερα, έχω συνεχώς να προσφέρω. Δεν θέλω βέβαια να γίνω αιώνιος, κανείς καλά, δεν σαφώς. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας έχω πολλά να προσφέρω. Έχω ιδέες στο μυαλό μου, τις οποίες και με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτω αυτή τη στιγμή
μπορώ να τις εφαρμόσω. Mm-hmm. Αλλά είναι λίγο χρονοβόρες οι διαδικασίες. Δηλαδή, να πω το εξής και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αν διακοπεί η συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω αυτά τα οποία έχω στο μυαλό. Δεν υπονοήσα κάτι τέτοιο. Για τους τελευταίους 15 μήνες της δημαρχιακής θητείας, τα οποία δεν μπορώ να κάνω μόνο. Ναι, δεν υπονοήσα που δεν είναι κάτι τέτοιο. Μέχρι την ημέρα που μπορεί να σε αλλάξει ο Δήμαρχος. Αυτό εννοούσα. Ναι, θέλω να πω, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι πολύ αργές οι διαδικασίες λόγω των διατάξεων που επικρατούν στο δημόσιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να νοικιάσουμε ένα καινούριο χώρο για επέκταση στο δημοτικό ιατρείο. Σ' ακούω, γιατί αυτό είναι πάγιο. Με ενδιαφέρει. Έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχουν κατατεθεί οι προσφορές. Μένει να γίνει η επικύρωση για τα κτίρια τα οποία μένουν. Τι θα φτιάξετε εκεί? Θα γίνει επέκταση στο δημοτικό επίκταση ιατρείο. Επίκταση των ιατρείων. Αυτή τη στιγμή τα δημοτικά ιατρεία λειτουργούν υπό την έννοια και αυτό μας έρχεται απ' έξω. Δεν είναι δικιά μας κουβέντα. Okay, είναι παρθενογένεση. Δεν υπάρχει. Okay. Αυτή είναι κουβέντα που την οποία έχει υποθεί από ανώτερους από τη Νέα Σμύρνη. Mm-hmm. Ότι η Νέα Σμύρνη έχει δημοτικά πολυιατρία πλέον. Όταν έχει 6 ειδικότητες γιατρών, όταν έχει πληθώρα ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, φυσιοθεραπευτήριο, κοινωνικό οδοντιατρίο το οποίο φτιάξαμε πρόσφατα, και υγείας, έχει κοινωνικό φαρμακείο, έχει βοήθεια στο σπίτι. Ίσως κάτι να ξεχνάω αυτή τη στιγμή. Μιλάω στον τομέα της υγείας. Και πάντα κάτι θα λείπει. Πάντα θα λείπει κάτι. Δηλαδή χρειαζόμαστε χώρους, χρειάζομαι χώρο αυτή τη στιγμή να μην συστεγάζονται σε βάρδιες σε ένα ιατρείο, δύο γιατροί, να έχει ο κάθε γιατρός ανεξάρτητα το δικό του χώρο. Έχω 6 ειδικότητες γιατρών. Πρέπει να προχωρήσουμε έτσι. Έχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Αυτό για να ολοκληρωθεί. Παρακαλώ. Ενώ έχουν κατατεθεί οι προσφορές για να μπούμε μέσα. Και εφόσον κατοχυρωθεί από τη Δημοτική Αρχή η ενοικίαση, κατά τη γνώμη μου θέλει τουλάχιστον 6 μήνες. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που μπορείς σε ένα μήνα να μπεις μέσα να φτιάξεις. Πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ανακατασκευές, οι επιδιορθώσεις, να έρθει στα μέτρα μας. Έλεγχος μετά, ναι. Αυτοψίες. Άρα για το επόμενο χρόνο, χρονικό διάστημα, προγραμματίζω την επέκταση των δημοτικών γιατρίων και την αύξηση πιθανών και των ειδικοτήτων των γιατρών. Mm-hmm. Στόχος μου είναι να αυξηθούν οι ειδικότητες στα δημοτικά ιατρία κατά 2 ειδικότητες. Οι οποίες είναι? Θα το πω. Οι οποίες κατά τη γνώμη πρέπει να είναι ένας δερματολόγος και ένας οφθαλμίατρος, καλύπτοντας κυρίως τους ωφελημένους από τα καπί, οι οποίοι είναι γεγραμμένοι στα καπί μας. Και καταλαβαίνετε, σε αυτές τις ηλικίες ο οφθαλμίατρος και ο δερματολόγος και σε νεότερες είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητοι και χρειάζονται. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει όμως? Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε εμείς? Δεν θα κάνουμε ένα μαμούθ πολυιατρείο δημοτικό ώστε να βλάψουν τους επαγγελματίες της πόλης. Mm-hmm. Αυτό σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Στα δημοτικά ιατρία εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι έχοντες εισόδημα ετήσιο οικογενειακό κάτω των 6.000, οπότε καταλαβαίνετε είναι άνθρωποι που θέλουν υποστήριξη, αυτοί εξυπηρετούνται δωρεάν και εξυπηρετούνται και τα μέλη των ΚΑΠΗ εφόσον έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους. Αλλά όχι για όλες τις παροχές, όχι για το οδοντιατρίο, δηλαδή στο οδοντιατρίο είναι μόνο συμβουλευτικά για αυτούς, mm-hmm. ώστε εμείς δεν θέλουμε να κόψουμε τη δουλειά των ελεύθερων επαγγελματιών, θέλουμε να τη συμπληρώσουμε και να προσφέρουμε στον πολίτη μια πρωτοβάθμια ικανοποιητική ιατρική περίθαλψη. Ωραία. Πριν κλείσουμε, νομίζω ότι και εγώ πήρα μια εικόνα και όσοι μας παρακολουθούν. Πριν κλείσουμε, ας θυμίσουμε και τους νέους αντιδημάρχους. Εκτός από σένα, ποιοι άλλοι συνάδελφοί σου πήραν θέσεις αντιδημαρχίες? Αυτή είναι ο κ. Κρικρής, ο οποίος εξακολουθεί και είναι αντιδήμαρχος. Παραμένει. Ο κύριος Κουκάς είναι αντιδήμαρχος Πρασίνων. Παραμένει και αυτός. Το λέω λαϊκά έτσι για να το αντιληφθεί ο κόσμος. Είναι και πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Είναι ο κύριος Κονιδάρης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού. Παραμένει και αυτός. Ο κύριος Ζαβός, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο Στάθης ο Κούπας παραμένει φυσικά στο... στα οικονομικά του Δήμου. Και ο Πολύδασος Ρήγος, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Οπότε μόνο ο Αλέξανδρος ο Ζαβός είναι φρέσκια κατά κάποιον τρόπο προσθήκη. Οι υπόλοιποι παραμένουν και εσύ. Ναι. Απλώς επανήλθε σε μία θέση την οποία έχει αφήσει
στις 31 Οκτώβου του 2020. Του 2020. Μεσολάβησε ένα έτος. Και εμείς μέσα στον επόμενο μήνα, άντε αρχές του επόμενου, Πρόεδρο Νομικών Προσώπων και Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Πρώτα, οι επόμενες διμερεσίες, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, θα γίνουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου. 7 Νοεμβρίου. Γίνεται πρώτα η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά γίνεται η οικονομική και επιτροπή εκλέγεται και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Και στο αμέσως επόμενο συμβούλιο, εφόσον εγκριθούν από την περιφέρεια Αττικής από οι θέσεις του Προέδρου και των αποφάσεων που έχουν πάρθει για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται η τοποθέτηση των Προέδρων, των νομικών προσώπων και των υπόλοιπων μελών της διοίκησής τους. Ωραία. Άρα λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου παραμένουν ως έχουν. Ως έχουν. Με εξαίρεση εσάς. Οκτωβρίου παραμένει. Οκτωβρίου παραμένουν ως έχουν και από τον Νοέμβριο θα έχουμε τις αλλαγές. Μέχρι τον Νοεμβρίου θα έχουν γίνει τοποθετήσεις των νέων διοικητών. Έχουμε λοιπόν στέγη, έχουμε πρωτοβάθμια σχολική, έχουμε δευτεροβάθμια σχολική, έχουμε πολιτιστικό οργανισμό, έχουμε τα παιδικούς. Έχουμε και παιδικούς σταθμούς μαζί με τα ΚΑΠΗ που είναι... Και τις επιτροπές οικονομική, οικονομική και ποιότητα ζωής. Ωραία, εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον το έργο σου. Ευχαριστώ πολύ. Θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και να μας στέλνεις και οτιδήποτε που μπορούμε να... Σου, Δημήτρη, και και το ξέρω και πάντοτε ήσουν. Και εύχομαι και εσένα καλές επιτυχίες και όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση στους δημότες, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο καλός πολίτης και ο καλός δημότης, ο οποίος έχει άποψη για την πόλη του και τους ανθρώπους στην οποία δίκουν. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε και με το NSTV και με το διαδικτυακό το κανάλι, έχουμε αρκετή δουλειά αυτή την περίοδο. Βοηθάτε κι εσείς. Αυτό το λέω και καλόπιστα και το λέω και κριτικά βέβαια. Έχουμε το ακτάκι στο οποίο όλοι περιμένουμε ως πανιόνι, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ προχωράει. Εχθές το επισκέφτηκε και ο Περιφερειακός. Αυτό ήθελα να πω. Είδα τον κύριο Πατούλη και σήμερα ήρθε και εχθές ήρθε. Ήρθε εχθές στα δημοτικά γιατρία, τα οποία ονόμασε εκείνος, ήταν ονόμασε δημοτικό πολυιατρείο. Okay. Έκοψε και κοκδέλα, είχαμε. Όχι, δεν έκοψε. Δεν είχαμε κοκδέλα. Απλώς η ονομασία που έδωσε είναι εδώ, είναι δημοτικό πολυιατρείο. Και μετά επισκέφθηκε να δούμε τον κύριο Δήμαρχο. Το εργοτάξιο του νέου γυμναστηρίου που ετοιμάζεται. Αυτό τώρα 2-3 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, αφού ξεκίνησε. Η εκτίμησή μου είναι, άκουσε να δεις, η πρώτη έναρξη του έργου έγινε στις 5 Οκτώβου του 2010. Καλά, η πρώτη έναρξη έγινε προχθές, βέβαια. Ναι, όχι του έργου. Στα χαρτιά, λες εσύ. Ναι, ναι, τι έγινε. Εντάξει. Γιατί το λέω, διότι εγώ ήμουν τότε εκείνη την εποχή αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και προείδρευα σε συνεδρίες που ήρθε τότε ο νομάρχης Αθηνών, ο κ. Βουρός, στις 5 Οκτώβου του 2010 και έκανε την προσφορά προκειμένου να χρηματοδοτήσει το έργο ανακατασκευής ενός κλειστού γυμναστηρίου. Άρα έχουν περάσει 11 χρόνια συμπληρωμένα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εργοτάξιο. Στην Ελλάδα ζούμε. Εύχομαι να μην παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και στον επόμενο 1,5 χρόνο να έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Αλλά συνήθως, ξέρετε, συμβαίνουν κάποιες καθυστερήσεις, ζητούνται κάποιες παρατάσεις από εργολάβους. Υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι βέβαια. Δεν είναι πάντα κακοπροαίρετοι οι εργολάβοι ή η δημοτική αρχή θέλει να καθυστερήσει το έργο. Ίσως καθυστερήσει λίγο παραπάνω. Είμαστε... Η ουσία είναι όμως ότι τουλάχιστον ξεκίνησε. Και θα παραδοθεί ένα έργο το οποίο θα κοσμεί την πόλη. Είμαστε και σε μια εποχή και νομίζω αυτό θα μπορούσε να το βεβαιώσει και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο Πολύδωρος Συρίγος, που έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά και νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, ας ελπίσουμε να είναι εποχιακό αυτό, και είναι πάρα πολύ ψηλά το κόστος των πρώτων υλών. Ναι, και αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στον εργολάβο ή σε κατάπτωση εγγυητικής ή σε επιμήκυνση της προθεσμίας. Υπάρχουν, είπαμε, και αντικειμενικές συνθήκες. Οπότε ας ενημερώνουμε τους πολίτες ότι δεν φταίει πάντα η Δημοτική Αρχή. Και ούτε και πάντα και ο εργολάβος. Αλλά ούτε πάντα και ο εργολάβος. Ναι, ναι. Εγώ δεν θέλω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα χαρώ να σας ξαναέχω να μας πεις πώς προχωράει η δουλειά στην κοινωνική πολιτική του Δήμου Νέας Μύρνης. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι... Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία. Και είμαι στη διάθεσή σου όποτε με χρειαστεί. Θα σας παρακολουθούμε. Και σε εσένα και στους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακολουθούμε και στα Δημοτικά Συμβούλια και πάντα κάτι έχουμε με μεγάλη ευχαρίστηση.
Λοιπόν, Νότζη Ατζίδης, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής πρόνοιας. Πες το μου πάλι σωστά, γιατί είναι καινούριο ο τίτλος. Κοινωνικής πολιτικής, υγείας και αλληλεγγύης. Υγείας και αλληλεγγύης. Την επόμενη εβδομάδα πάλι με ένα εκλεκτό καλεσμένο, πιθανόν από την Δημοτική Αρχή. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.